Τώρα, μείνε στη γραμμή, Βασίλη, να καλησπερίσουμε μαζί την γραμματέα Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Κέντρων Υγείας, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, την κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά. Κυρία Ανεμοδουρά, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μαζί μας και ο Βασίλης Βενιζέλος, ο υγειονομικός συντάκτης των παραπολιτικών. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση με το θέμα της μάσκας. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι αρχίζει να συνίσταται όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο. Η επαναφορά του μέτρου, της απαραίτητης χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς, στους κλειστούς χώρους. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είναι άκρος απαραίτητο αυτό? Ακούστε με, εγώ θα σας μιλήσω όχι με τις ιδιότητες που μου είπατε προηγουμένως, αλλά με την ιδιότητα του ενεργού γιατρού που καθημερινά βλέπω πάρα πολλά περιστατικά COVID. Λοιπόν, θα σας πω και είναι η αλήθεια. Το μόνο μέτρο προστασίας σε αυτή τη φάση είναι για να κάνουν και τις διακοπές τους και να μην μολύνουν τα άτομα τα ευαίσθητα του εργασιακού και οικογενειακού χώρου, είναι η μάσκα. Έχουμε αρκετά κρούσματα, καθημερινά, πολλά κρούσματα, μια έξαρση των κρούσματων, όμως όποιος προσέχει, η μάσκα τον προφυλάσσει και σας το λέω με πλήρη γνώση του μέτρου. Ναι. Έχουμε οικογένειες που νοσούν ένα-δυο άτομα και τα άτομα τα οποία φορούν τη μάσκα και προσέχουν δεν έχουν μολυνθεί. Μάλιστα. Επομένως, θα το ξαναπούμε, η νόσος είναι της πρωτοβάθμιας και επειδή αρκετοί συνάδελφοί μου της δευτεροβάθμιας μιλάνε για τα κρούσματα αντιμετωπίζονται στα σπίτια, είναι στους εργασιακούς χώρους, να λέμε αλήθεια. Δεν είναι βαριά. Βεβαίως μια ευπαθή ομάδα, ένα άτομο που έχει 10 νοσήματα και ένας απλός ιός και ο ιός της γρίψης, ο ιός του κοινού κρυολογήματος μπορεί να του προκαλέσει κάποια διαταραχή. Εάν συμβουλευτούν το γιατρό τους, μετά από 2, 3, 4 μέρες είναι μια χαρά. Να σας ρωτήσω, κυρία Ανεμοδουρά. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί ακούμε πράγματα. Εγώ πραγματικά, αν δεν ήμουν γιατρός, με όλα αυτά που ο καθένας λέει από τους συναδέλφους μου, θα είχα πανικοβληθεί. Η μάσκα είναι απαραίτητη. Ο αερισμός των χώρων είναι απαραίτητος. Πολλές φορές, και θα το πω για να το ξέρουν, τα συμπτώματα προηγούνται του θετικού τεστ. Άρα, όταν κάποιος έχει κάποια συμπτώματα. Αλήθεια είναι αυτό. Το βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Μα για το όνομα του Θεού, εμείς το βλέπουμε. Κεφαλαλγία, αλλίωση της φωνής, ένας πυρετάκος, ένα αγδάσιμο στο λαιμό. Πολλές φορές έχει τύχει να βάλω διάγνωση τηλεφωνικά από την ηχό της φωνής. Μάλιστα. Και τα τεστ επί 3-4 μέρες να βγαίνουν αρνητικά. Γι' αυτό όποιος έχει κάποια από τα συμπτώματα που έχουμε πλέον χιλιοπεί θα θεωρεί τον εαυτόν του σαν θετικό, διότι το τεστ μπορεί να βγει θετικό μετά την 5η-6η μέρα και μάλιστα εδώ θα ήθελα να πω τη σωστή λήψη τεστ. Και η σωστή λήψη τεστ, θα μου επιτρέψετε να σας πω, πρέπει να γίνεται είτε σε διαγνωστικό κέντρο, είτε σε μονάδα υγείας, είτε μοριακό. Μάλιστα. Τα απλά τεστ που κάνουν στο σπίτι συνήθως είναι αρνητικά και αν θα βγουν θετικά είναι την 7η-8η μέρα. Μάλιστα. Κυρία Ανεμοδουρά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήσασταν διαφωτιστικότατοι. Βασίλη, βλέπουμε.